Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα αυξήσει σημαντικά τη στρατιωτική της υποστήριξη προς τη Μολδαβία, ήταν το μήνυμα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κατά την κοινή συνέντευξη τύπου με την Πρόεδρο της Μολδαβίας, Μάια Σαντού. Η Μολδαβία καταδίκασε κατηγορηματικά αυτόν τον καταστροφικό πόλεμο και ζήτησε επιστροφή στην ειρήνη από την πρώτη μέρα, τόνισε η πρόεδρος της Μολδαβίας. Ουρμερέσετε κουγκρουάζα ceea ce se întâmplă în orașele și satele din țara vecină. Moldova a condamnat ferm acest război devastator. Νέα επίθεση στο Ισραήλ από τη Μόσχα μετά τις δηλώσεις Λαυρόφ περί εβραϊκής καταγωγής του Χίτλερ. Θα πω κάτι που οι Ισραηλινοί πολιτικοί μάλλον δεν θέλουν να ακούσουν, αλλά ίσως τους ενδιαφέρει. Στην Ουκρανία, οι Ισραηλινοί μισθοφόροι πολεμούν στο πλευρό των μαχητών του τάγματος Αζόφ. Την ίδια στιγμή, το Ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε σήμερα ότι θα επιβάλει κυρώσεις εις βάρος 63 Ιαπώνων αξιωματούχων για απαράδεκτη ρητορική εναντίον της Μόσχας, όπως την χαρακτήρισαν. Τον Ιάπωνα Πρωθυπουργό, Φούμιο Κισίντα, συνάντησε σήμερα ο Ιταλός Πρωθυπουργός στο κυβερνητικό μέγαρο της Ρώμης. Νωρίτερα, ο Ιταλός Πρωθυπουργός από το βήμα του Ευρωκοινοβουλίου είχε καλέσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να χαράξει πιο αποτελεσματική κοινή στρατηγική για την ασφάλεια της Ευρώπης. Proteggere l'Ucraina vuol dire proteggere noi stessi, vuol dire proteggere il progetto di sicurezza e democrazia che abbiamo costruito insieme negli ultimi 70 anni.